Αλλά οι άνθρωποι αυτοί είναι πραγματικά αδίστακτοι. Έδωσε η Ντόρα Ομπάκο Γιάννη συνέντευξη στον Σάνο, πώς λέγεται, Σταύρο Θεοδωράκη, το μεγάλο πλυντήριο. για ε, το Σταύρο Θεοδωράκη λέω. Ε, ωραία, και του είπε το εξή: Έχει μία φίλη, μία κυρία, η οποία βγαίνει και στα κανάλια, την κυρία Φωτεινή Παντζιά. Νομίζω ότι είναι λεσβία. Ε, η οποία έχει οθετήσει εδώ και πολλά χρόνια ένα αγοράκι μαύρο από την Αιθιοπία και το ονόμασε και Άγγελο. Ε, και ήταν, λέει, επειδή είναι φίλε με την Τώρα, ήταν μαζεμένη στο τραπέζι στο Καρπενήσι με τα, όλα τα εγγόνια της Τώρα, που έχει αρκετά εγγόνια. Νομίζω η κόρη της, η Αλεξία, έχει τρία και ο Κωστής Μπακογιάννης έχει ε, δύο με την πρώτη του, την κερωνική γυναίκα, ένα εξόγαμο και ένα με την Θεία Κοσιώνη, κάτι τέτοια. Άρα τρία και τέσσερα, εφτά. Ε, θα ήταν και των αδερφών της τα εγγόνια, δεν ξέρω τι γινότανε. Ε, και όλα τα παιδάκια τη φώναζαν γιαγιά, γιαγιά, γιαγιά και πηγαίνει λέει το παιδάκι αυτό, το μαυράκι, από την Αιθιοπία μέσα και κλαίγοντας και της λέει, εγώ έχω μαμά αλλά δεν έχω γιαγιά. Μπορείς να γίνεις η γιαγιά μου και του είπε ναι φυσικά. Ε, χρησιμοποιούν λοιπόν το μαυράκι, η Λεσβία και η Ντόρα, φίλη της Λεσβίας. Τι γίνεται σε αυτή την οικογένεια. Ο Κυριάκος έχει τον κολλητό του, τον παιδεραστή, τον Νίκο Γεωργιάδη, τον σύμβουλό του, τον ε, χαρούμενο, τον ε, Αλέξη Πατέλη. Αυτή εδώ πέρα έχει φίλη την ε, Λεσβία, τη Φωτεινή Παντζιά, που αγόρασε μαυράκι. Ε, είναι τρομερό. Δεν έχουν ούτε ιερό ούτε όσοι αυτοί οι άνθρωποι. Μόλι το αγόρασε το αγοράκι. Ε, μετά, εμφα, ε, πώς πώ το λένε, μιλάει και για τη μητέρα τη, τη Μαρίκα Μητσοτάκη, την πεθαμένη. Ούτε, 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 σε αυτό δεν σταματάει και λέει ότι εκεί η μαμά μου θα συμφωνούσε να τα παίρνουν τα παιδιά. Γιατί λέει, είχε τη μαμά τη, τη, την, την ιδέα, την, την νοοτροπία της μαμάς κλώσσας, της μαμάς που μαζεύει όσο περισσότερα παιδιά, όσο παιδιά και να είναι, φέρτε εδώ πέρα. Ε, μετά λέει το ακόμα χειρότερο, ε, ότι στα ιδρύματα υπάρχουν τόσα άρρωστα παιδάκια, ε, που ε, τα, τα ετεροφιλόφιλα ζευγάρια που κάνουν αίτηση για υιοθεσία, μόλις δουν ότι το παιδάκι είναι άρρωστο δεν το θέλουν, ενώ τα ομόφυλα το παίρνουν και του δίνουν φροντίδα και αγάπη. Ε, πολύ φτηνιάρικα όλα αυτά που μας λέει η κυρία αυτή. Δεν ξέρω, έχει και παιδιά, έχει και εγγόνια. Τι τρομερό. Και το ανεκδίγητο ότι η εκκλησία της, η Ορθόδοξη η Ελληνική Εκκλησία, αναγνωρίζει λέει, τρεις γάμους, ενώ η καθολική, η οποία είναι πολύ δογματική, αναγνωρίζουν ένα γάμο. Ε, εμείς είμαστε πιο προχωρημένοι δηλαδή. Ε, και ότι το Πασόκ ε, κατήργησε τη, τη μηχεία, γιατί μέχρι τότε η Μηχία τιμωρούνταν, τους πηγαίνανε στο τμήμα αν τους βρίσκανε καβάλα με κανένα γκόμενο ή καμιά γκόμενα, αντιστοίχω. Ε, η Εκκλησία από ό,τι ξέρω όμως, και τώρα πρόσφατα το διάβαζα, ε, δεν αναγνωρίζει τρεις γάμους, αναγνωρίζει μόνο έναν γάμο, και στον οποίο λέει κιόλας ούσο Θεός συνέζευξε άνθρωπος μη χωριζέτο, Απλά, όταν αναγνωρίστηκε η μοιχεία, καταργήθηκε μάλλον η δίωξη της μοιχείας στην Ελλάδα από τον Ανδρέα Παπανδρέου, ε, επί Πασόκ, τον Μέγα Μιχό. <laughs> λοιπόν, ε, εφόσον θέλεις να χωρίσεις, καταρχήν δεν δέχεται το διαζύγιο, δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Τέλος πάντων, χωρίζεις ξέρω εγώ, χωρίζει. Στο Θεό, στα μάτια του Θεού, λέει η Εκκλησία, είσαι πάντα παντρεμένο, παντρεμένη με τον πρώτο σου, άντρα, γυναίκα κτλ. Τέλο πάντων, χωρίζει. Έτσι κι αλλιώ, μια συμβολογραφική πράξη είναι. Ε, για να λέμε και το στραβού το δίκιο, ε, ο γάμος που έχουμε κάνει όσοι παντρευτήκαμε, ε, πάνω εκεί στο τραπέζι που μας δίνουν το, τη μαυροδάφνη να πιούμε, που μας βάζουν τα στέφανα, που μας βάζουν τα δαχτυλίδια. Ε, όλα αυτά είναι για να φορέσω τον υφικό και να φορέσει ο, άλλο άλλος το κουστούμι. Ε, δεν είναι... Στην κυριολεξία είναι πολιτικός γάμος, γιατί η, ο παπάς είναι ο δημόσιος υπάλληλο που βεβαιώνει την συμβολογραφική πράξη που κάνουμε και έχουμε και μάρτυρα, που είναι ο ε, κουμπάρο ή κουμπάρα. Και αν είναι και δύο οι μάρτυρε, δύο οι κουμπάροι δηλαδή, ακόμα καλύτερα. Και ο ψάλτης, α πούμε, είναι κουμπάρο και αυτό, και αυτό δημόσιο υπάλληλο. Λοιπόν, εάν ε, δεν υπογράψουμε εκεί πέρα το χαρτί του πολιτικού γάμου, δεν ισχύει κανένα γάμο. Μην κοροϊδευόμαστε. Και είπαμε και η Ορθόδοξη Εκκλησία ε, δεν και στήριγμα του, του κράτους είναι. Τέλο πάντων, μετά τον πρώτο γάμο, λοιπόν, πε ότι λύεται το πα παίρνει διαζύγιο. Πού θα πα να πάρει διαζύγιο, Στο. Αυτό... Να, λυθούν, να λυθεί το συμβόλαιο. Ωραία. Να λυθεί δηλαδή η πολιτική συμβολογραφική πράξη που έκανε. Η κρατική. Που υπέγραψες και εσύ και ο σύζυγο. Με την ταυτότητά σου, υπογράφει και ο κουμπάρο, η κουμπάρα, ο παπάς, Λοιπόν, ε, χωρίζει. Στο δεύτερο γάμο, αν θέλει να ξαναπαντρευτεί με θρησκευτικό γάμο, ε, επειδή θεωρεί εμιχώ, σου διαβάζουν επιτήμια. Τι είναι τα επιτήμια, σου λέει, θα, αν θα μείνει για ένα χρόνο, ξέρω κι εγώ, ακοινώνητο. Δηλαδή δεν θα μπορεί να ακοινωνήσει, να πα στην εκκλησία και να ακοινωνήσει. Μετά, αν χωρίσει και με, το, με τη δεύτερη, τον δεύτερο σύζυγο-σύζυγο, ε, και πας για τρίτο γάμο, πάλι σου διαβάζουν επιτήμια που ανεβαίνουν τα επιτήμια, Δηλαδή νομίζω τρία χρόνια, τέσσερα, δεν ξέρω πόσο είναι. Ε, δεν ισχύει ότι γίνεται δεύτερος ή τρίτος γάμος, θρησκευτικό. Ένωση φυσικά θα ξαναυπογράψεις, γιατί κάνεις καινούρια συμβολογραφική ένωση, καινούριο σύμφωνο συμβίωσης κάνεις, το οποίο είναι καθαρά κρατικό έγγραφο. Πάλι είπαμε, ο παπάς είναι ο δημόσιος υπάλληλος, ο κουμπάρος είναι ο μάρτυρας. Πολιτικό γάμο κάνεις και πάλι. Η εκκλησία έχει βάλει πάρα πολύ νερό στο κρασί της και ας αφήσουμε αυτά που λένε τώρα. Λοιπόν, ενώ στους καθολικούς δεν ισχύει αυτό το πράγμα. Ένας γάμος τελείωσε, μετά θεωρήσε μοιχός. Τέλος. Εκτός αν ακυρωθεί, γι' αυτό και στην Στι στις χώρες τις καθολικές, ακυρώνεται ο γάμος νομίζω. Δεν υπάρχει, δεν ξέρω, τώρα φυσικά θα έχουν αλλάξει τα πράγματα, αλλά αρχικά ακυρωνόταν ο γάμος. Άλλο να ακυρωθεί και άλλο να χωρίσει. Δεν υπήρχε χωρισμό, ακυρώθηκε. Δεν είχα βάλει την τελεία, ξέρω εγώ, στο τέλο όταν υπέγραφα. Δεν είχα. Ξέχασε ο παπά να βάλει όλο του το επίθετο. Δεν ξέρω κι εγώ. Για κάποιον πλαστό λόγο ακυρωνόταν. Τώρα Πάλι και λέω, δεν ξέρω. Ξέρω για την Ορθόδοξη ότι δεν υπάρχει δεύτερο και δεν υπάρχει και τρίτο γάμο. Η κυρία αυτή λοιπόν, η κυρία Ντόρα Μπακογιάννη, ε, δεν διστάζει να εκμεταλλευτεί κανέναν. Ούτε το μαυράκι, ούτε την πεθαμένη και ανάπηρη μητέρα τη. Εκμεταλλεύονται τα πάντα αρκεί να είναι. Η κυρία η συγκεκριμένη, επειδή την έχει αποδιώξει ο αδερφός της, δεν μπορεί να την κάνει υπουργό, να συνεχίσει να είναι βουλευτή. Αυτή δεν μα λέει ότι είναι, έχει. Ε, τι έλεγε, Κάτι ένα πολύ τρελό. Λέμφο, τι στο διάλογο έλεγε, που πεθαίνει μέσα σε λίγο καιρό. Μια χαρά τη βλέπω, Ανθί και λουλουδί. Για αυτού υπάρχουν οι γιατροί και πάλι το λέω. Έτσι είναι. Λοιπόν, το παιδάκι δεν μου φταίει. Φυσικά το παιδάκι άκουγε γιαγιά, γιαγιά, γιαγιά. Το μαυράκι, το βγάλα και άγγελο. Δηλαδή όταν βλέπω αυτού του ανθρώπου. Βλέπω τώρα, ας πούμε, είπαμε πάλι, το έχω ξαναπεί αυτό, το λέω πολλές φορές, τον Υπουργό ε, Εθνικής Αμήνης των Ηνωμένων Πολιτειών, ε, που είναι μαύρος, κατί μαύρος, ένας δίμετρος τεράστιος μαύρος κύριος γέρος. Ε, οι, οι άνθρωποι αυτοί τους έχουν πετσοκόψει οι Λευκοί. Τους έχουμε πετσοκόψει, τους έχουμε κάνει δούλους, σκλάβους. Τους φερθήκαμε, τους γυρίζανε εδώ στις ευρωπαϊκές χώρες, στην εμπορική έκθεση Παρισίων στις αρχές του 20ου αιώνα, του ε, τους βάζανε μέσα τα κλουβιά και τους δείχνανε τα δόντια. Κοίτα τι δυνατό ζώο είναι, ας πούμε. Τώρα κοροϊδευόμαστε και αυτοί οι άνθρωποι, δηλαδή αν υπάρχει ένας λαό, ένα, ένα μια φυλή, άντε να το πούμε σχηματικά, αν υπάρχει μια φυλή η οποία έχει εξευτελιστεί και έχει υποδουλωθεί. Υποδουλωθεί είναι δούλη αυτή ακόμα, η μαύρη. Η μαύρη. Η μαύρη. Έχει λέει το πάνω στη σκοτία, έχει πρωθυπουργό, ο οποίος είναι... Τι είπαν ότι είναι πακιστανός. Ρε παιδί μου, σε έχουν διαλύσει οι λευκοί. Πώς πας και υποτάσσεσαι και λες λευκέ, βάλε μου πάλι το λουρί, βάλ το μου πάλι και φέρσου μου πάλι σαν ζώο. Εγώ θα σου κάνω υπόκληση. Άμα παρατηρήσει κάποιος, ε, αν ξαναβγεί ο Κάρολος, αν ξαναβγεί στο προβληθεί πάλι κανονικά, αν σηκωθεί και εμφανιστεί, ε, ο, 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 απόλυτος σωματοφύλακας του είναι ένας κύριος ο οποίος είναι ΣΥΧ, ινδός. Πολλές φορές φοράει και το τυρμπάν που φοράνε αυτοί. Ένας του έχει α, τυφλή εμπιστοσύνη ο Κάρολος και αυτός δηλαδή δίνει τη ζωή του, φαίνεται ο άνθρωπος, για τον Κάρολο. Πώς γίνεται. Στην Ινδία έχουν κάνει τα τέρατα οι Άγγλοι. Στην Κίνα τους έχουν ξετρυπήσει, δηλαδή δεν υπάρχει κάτι που να μην τους έχουν κάνει. Στην Αφρική τους μαύρους. Και οι μαύροι παρόλα αυτά σκύψαν το κεφάλι. Ναι, είστε οι κύριοι μας, λένε στους λευκούς. Και η Μισελο Ομπάμα, η μαύρη να βγει στις Ηνωμένε Πολιτείε. δεν υπάρχει μεγαλύτερη ντροπή για το μαύρο γένος, για τη μαύρη φυλή. Πώς μωρέ δέχεσαι τις συμβάσεις της, άσπρη της, Πώ! της άσπρης φυλής, πώς. Εμείς που το δέρμα μας είναι άσπρο, θα έχουμε γαμίσει, δηλαδή δεν υπάρχει κάτι που να μην σας κάναμε. Δεν είναι ζήτημα συγχώρεσης. Είναι ζήτημα ότι θέλουν τον, ε, θέλουν τον πολιτισμό αυτό ότι βλέπω που δείχνουν ε, τα ζευγάρια τραγουδιστών μαύρων, ε, ζευγάρια μπασκετμπολίστες ε, μαύροι. Και κάνουν όλες τις συμβάσεις της... Ε, ε, τις δυτικές, τις, τις άσπρης φυλής. Εσύ ήσουν κάτω ζουλού, ας πούμε, οι προγονεί σου στην Αφρική, με το κόκαλο στη μύτη που μας τους δείχνουν ε, η, ηρωνικά, μάω που τους λέμε. και τώρα φοράει κοστούμι, η κοπέλα φοράει τέτοιο, όταν παντρεύεται φοράει νηφικό. Οι Ιεραπόστολοι που πήγαν εκεί πέρα, για ποιο λόγο πήγανε, για να τους δείξουν το Χριστό και την Παναγία. Όχι βέβαια, για να, γιατί πηγαίναν οι άλλοι οι ανοιχνευτές και βλέπανε που έχει χρυσάφι, που έχει πλουτόνιο, που έχει λίθιο, που έχει λίθιο, που έχει πετρέλαιο, που έχει φυσικό αέριο. Η κυρία λοιπόν εδώ εκμεταλλεύεται τον μαυρούκο. Και εκμεταλλεύεται τη μητέρα της που ήταν ανάπηρη, δεν μπορούσε να περπατήσει η γυναίκα. Δεν έχουν ούτε ιερό, ούτε όσιο.